μετά τις διαδοχικές αποφάσεις των διασυνδεδεμένων της διοίκησης, θυμάστε ότι στην πρώτη απόφαση είχε πάρθει απόφαση μάλλον να υποκηρύξει να γίνει σε επίπεδο διευθυντών όπως είχε δώσει εντολή ο Υπουργός. Δυστυχώς σε δεύτερη μεταγενέστερη απόφαση μετά από 2 μέρες τα δεδομένα αλλάξανε και η απόφαση είναι για προκήρυξη 4 επιμελητών. Εκτιμούμε ότι τελικά το Υπουργείο θα προχωρήσει με την πρώτη απόφαση προκήρυξη 4 διευθυντών όπως είχε και υποσχεθεί ο Υπουργός και σε εμάς και στην δημόσια συνάντηση που είχαμε εδώ πέρα και δεν θα έχουμε εξελίξεις οι οποίες είναι δυνατόν να δημιουργήσουν διαφορετικά προβλήματα. Δυστυχώς όμως, δυστυχώς και το λέω, φαίνεται ότι προσπαθεί η κυβέρνηση και ιδιαίτερα το Υπουργείο να μεταθέσει κατά κάποιο τρόπο τις ευθύνες και τον τρόπο που θα στελεχωθούν τα νοσοκομεία στις τοπικές κοινωνίες. Γιατί το λέω αυτό, διότι όπως καταλαβαίνετε έχει γίνει ήδη υπάρχει ήδη μια αντιπαράθεση υπογόσκουσα μεταξύ των πόλεων της του Αγίου Νικολάου, της Ιεράπετρας και της Σιτίας. Είναι κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, δεν πρέπει να εξελιχθεί. Πρέπει να το προλάβουμε όσο γίνεται. Εμείς, όπως είδατε, κρατάμε τουλάχιστον σαν δημοτική αρχή χαμηλούς τόνους. Έχουμε ενημέρωση όμως και επικοινωνία. Εκτιμώ ότι τα πράγματα δεν θα φτάσουν στα άκρα και δεν θα δημιουργηθεί θέμα μεταξύ των πόλεων και να είναι αιτία τις θέσεις 2-3 γιατρών. Έχουμε πει και άλλη φορά ότι πρόθεση όλων και όλων των τοπικών κοινωνιών είναι η εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων, η στελέχωσή τους, είναι αναγκαίες υποδομές για τις τοπικές κοινωνίες. Πιστεύω ότι την τελευταία στιγμή θα το δουν το Υπουργείο, θα αντιληφθούν πραγματικά τη σοβαρότητα της κατάστασης και θα λειτουργήσουν όπως πρέπει να λειτουργήσουν.